Κύριε Ρεμπάπη, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχει μια συγκεκριμένη φιλοσοφία και μια συγκεκριμένη, αν θέλετε, πρακτική σε όλα αυτά. Καταγγέλλετε το δικοματισμό, έτσι. Δεν βλέπω άνοδο στα ποσοστά όμως του κόμματός σας. Και αν είστε ευχαριστημένοι με αυτό το οποίο κατεγράφει στις ευρωεκλογές για το Κομμουνιστικό Κόμμα, κύριε Ρεμπάπη. Κοιτάξτε, στις ευρωεκλογές είχαμε ένα αποτέλεσμα το οποίο ήταν αρνητικό πρώτα η κύρια για το λαό. Εκφράστηκε μια δυσαρέσκεια απέναντι στην πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία όμως στράφηκε στη Νέα Δημοκρατία. Άρα η δυσαρέσκεια αυτή πάει στράφη. Αυτή πάει στράφη η δυσαρέσκεια. Στράφηκε και προς τον κύριο Βαρουφάκη. Αυτή η δυσαρέσκεια μπορεί να γίνει δύναμη μόνο αν συναντηθεί με το Κομμουνιστικό Κόμμα, όχι μόνο στις εκλογές και την επόμενη μέρα των εκλογών, εκεί που πρέπει νομίζω να έχει στραμμένο το μάτι του κάθε εργαζόμενος σήμερα και βγαίνει και από τη συζήτηση που γίνεται ήδη εδώ πέρα. Γιατί ανεξάρτητα από το πώς ο καθένας μπορεί να παρουσιάζει το πρόγραμμά του, υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Τις έχει αναλάβει τώρα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Κανείς δεν λέει ότι θα αναιρεθούν από οποιαδήποτε επόμενη κυβέρνηση. Οι οποίες αποτυπώνονται, για παράδειγμα, στην έκθεση της Κομισιόν. Υπάρχει δέσμευση για ματωμένα πλεονάσματα μέχρι το 2060, ύψους 3,5%, τα οποία δεν αμφισβητεί κανένας. Αυτά τα πλεονάσματα κάποιος τα πληρώνει τώρα, κάποιος θα συνεχίσει να τα πληρώνει και δεν αμφισβητούνται. Προφανώς από το ΣΥΡΙΖΑ που έχει υπογράψει, ούτε και από τη Νέα Δημοκρατία. Άρα αυτό που θα χρειαστούμε την επόμενη μέρα είναι να βάλουμε εμπόδιο και φρένο στα χειρότερα, ανοίγοντας το δρόμο με ένα πιο δυνατό κουκουέ και για πραγματική ανακούφιση όσον αφορά για παράδειγμα τους φόρους και τη φορολογία που για τα λαϊκά στρώματα είναι εξοντωτική. Είναι χαρακτηριστικά, ακούγονται διάφορα στοιχεία, αλλά ας κρατήσουμε και ένα ακόμα στοιχείο. Ο κρατικός προϋπολογισμός που είναι στα 55 δισεκατομμύρια, από αυτά, από τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους έρχονται 2,5 δις. Όλα τα υπόλοιπα προέρχονται κυριολεκτικά από τη ληστεία των εργαζόμενων, των ανέργων, φτωχών αυτοαπασχολούμενων, αναπτυντών και πάει λέγοντας. Κύριε Ρεμπάπη, στην περίπτωση που συμφωνήσουν τα υπόλοιπα κόμματα να προσέλθουν με μια κοινή γραμμή αναφορικά με το πρωτογενές πλεόνασμα. Δηλαδή να προσέλθουν μια κοινή Έχουν κοινή γραμμή. Να προσέλθουν με μια κοινή γραμμή στους Ευρωπαίους ζητώντας τη μείωση του πρωτογενούς πλεονάσματος που πλέον από το 3,5% χαμηλότερα, γιατί γνωρίζουμε ήδη πως έχουμε φτάσει στην κατάσταση τόσο εδώ και μη παρέχει. Σε αυτό το, εκεί τι θα έκανε το Κομμουνιστικό Κόμμα? Καταρχάς, είπα ότι έχουν κοινή γραμμή και όντως αυτό ισχύει γιατί δεν αμφισβητεί κανένας αυτές τις δεσμεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν αμφισβητεί κανένας, για παράδειγμα, ούτε υπάρχει ούτε στο πρόγραμμα το οποίο εξήγηλε ο ΣΥΡΙΖΑ, πολύ περισσότερο στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, δεν υπάρχει από κάπου ανακούφιση για τα λαϊκά στρώματα. Ουσιαστική. Ναι. Υπάρχει ανακούφιση για επιχειρηματικούς ομίλους, υπάρχουν δωράκια και τροπολογίες τελευταία στιγμή χαρίσματα στους επιχειρηματικούς ομίλους, όπως ήταν αυτό που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ την τελευταία μέρα της Βουλής. Υπάρχουν μια σειρά ελαφρύνσεις για το φιλικό επενδυτικό περιβάλλον, που κοιτάξτε, οι επενδύσεις έρχονται, αλλά με τι όρους θα είναι η δουλειά, με τι δικαιώματα, μάλιστα, με τι ασφάλιση, με τι μισθούς. Άρα, νομίζω ότι κάθε νέος ιδιαίτερα και κάθε εργαζόμενος μπορεί να σκεφτεί καλά την επόμενη μέρα και το τι χρειάζεται απέναντι σε μια κυβέρνηση η οποία θα είναι από χέρι αντιλαϊκή, απέναντι σε μια κυβέρνηση που έχει σίγουρα στην ατζέντα της τις κατευθύνσεις αυτές που συζητάμε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα χρειάζεται δυνατή αντιπολίτευση υπέρ των εργατικών συμφερόντων, δυνατό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ο κύριος Ρεμπάπης να μας πει το στόχο του Κομμουνιστικού Κόμματος στις εθνικές εκλογές. Ποσοστό, κύριε Ρεμπάπη, πού θέλετε να πάτε? Ένα σχόλιο για την κουβέντα. Πάντως, επειδή έχουμε εκλογές, δεν μηδενίζει το κοντέρ για κανέναν. Δεν μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να παριστάνει ότι δεν κυβερνούσε 4 χρόνια, δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να παριστάνει ότι δεν κυβερνούσε όλο το προηγούμενο διάστημα. Σωστό. Και επειδή κάθε εργαζόμενος πρέπει να κάνει ταμείο μπροστά στις εκλογές, πρέπει να σκεφτεί αν θα στηρίξει τις δυνάμεις που έχουν φέρει ως εδώ τις εργατικές λαϊκές οικογένειες, συζητώντας για όσα έχουμε σήμερα στο τραπέζι και για άλλα πολλά που λείπουν από το τραπέζι. Γιατί τα προβλήματα, ξέρετε, δεν περιμένουν εκλογές. Δεν μπορούμε μέσα σε 20 λεπτά να τα θέσουμε πρώτο όλα. Πρώτο και δεύτερον, αν θα κάνουν αυτή την επιλογή ή αν θα στηρίξουν το δρόμο της αντεπίθεσης, το δρόμο της διεκδίκησης για την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών, για τις σύγχρονες διεκδικήσεις, για να διεκδικήσουμε πραγματική ανακούφιση στα χειρότερα που έχουμε μπροστά μας.